ξεκίνησαν να λειτουργούν κανονικά τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε ολόκληρη την χώρα. Έτσι ξεκίνησαν την λειτουργία τους και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ των Βυζιών σε Καβάλα και Χρυσούπολη. Η νέα κλήρωση για το ζεύγος ελαστικών, που έρχεται ως επιβράβευση από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ των Βυζιών, θα πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά. Όπως ξέρετε, από τις 14 του μηνός λειτουργούμε ξανά κανονικά. Σε ωράριο λειτουργίας 8 με 4 και για τις καθημερινές, ενώ το Σάββατο είναι 8 με 2. Φυσικά είναι καινούργιες οι συνθήκες, με ραντεβού, πιο αυστηρά. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα που μας έχουν δοθεί και πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πελατών. Mm-hmm. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, έτσι. Ακριβώς. Και στο χώρο του ελέγχου και στο χώρο της γραμματείας έχουμε αντισηπτικά. Όλοι οι ελεγκτές, η γραμματεία και όλο το προσωπικό στο σύνολο φοράμε μάσκα εντός εκτός του χώρου και κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Στη διαδικασία του ελέγχου να τονίσω ότι έχουμε προστατευτικά καλύματα για τη θέση του οδηγού όσο και για το τιμόνι. Μάλιστα. Επίσης πήραμε ένα καινούριο προϊόν το οποίο είναι πιστοποιημένο για τον χώρο μέσα του αυτοκινήτου, όπου είναι αντισηπτικό, έχει αντισηπτική δράση. Αχα. Ώστε να προφυλασσόμαστε ακόμα περισσότερο χωρίς να είναι κολλώδες και να υπάρχει κάποια βλάβη για το αυτοκίνητο. Μάλιστα, και να πούμε Νίκο ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξη. Γιατί με το πηγαίνοντας να περάσει το αυτοκίνητο ΚΤΕΟ, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η όλα χειρουργείο. Αυτά τα μέτρα προστασίας. Ακριβώς, χειρουργείο Δημήτρη, έτσι. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να τηρείται για να συνεχίσουμε για να είμαστε ανοιχτοί και με ασφάλεια. Για την ασφάλεια όλων, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό και για να νιώθει και ο πελάτης ασφαλής, γιατί τώρα εδώ φοβάσαι τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι. Όχι σε έναν άλλον χώρο που υπάρχουν εδώ αρκετοί. Φοβόμαστε φίλους και συγγενείς, πόσο μάλλον αγνώστους. Ναι. Mm-hmm. Τώρα εσείς τρέχετε για να καλύψετε το χαμένο έδαφος, το κατά το διάστημα το οποίο ήσασταν κλειστό. Τι γίνεται, ενημερώνετε τον κόσμο ότι πρέπει να περάσει με ΚΤΕΟ, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος? Εμείς, επειδή είναι μεγάλος ο όγκος των οχημάτων και γενικά των πελατών, είναι δύσκολο να παίρνουμε τον κάθε ένα τηλέφωνο, γι' αυτό στέλνουμε μηνύματα, ναι, ώστε να ξέρει ο κόσμος. Όπως μπορεί να δείξει και στο site μας, και αν μας καλέσει τηλέφωνο θα του ενημερώσουμε. Ναι. Επίσης έχει ανακοινωθεί γενικά από το Υπουργείο, υπάρχει παράταση για όλα αυτά για όλους τους ελέγχους που έχουν ξεκινήσει από τις, αν δεν κάνω λάθος, 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Δωδεκάτου. Υπάρχει παράταση 70 ημερών. Οπότε, ανάλογα με την ημέρα που περνάει το κάθε το αυτοκίνητο, υπάρχει παράταση 70 ημερών. Ακριβώς, αρχή του νέου έτους θα διεξάγουμε ξανά αντικλήρωση για τα ελαστικά αξίας έως 250 ευρώ, mm-hmm, τόσο στο κατάστημα της Καβάλας όσο και στη Χρυσούπολη, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έρχεται ακόμα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τόσο σε θέμα υγείας όσο και σε οικονομικές καταστάσεις.